Σας μέρα, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Από τον Εύρο έως τη Γάβδο, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο, από το Καστελόριζο έως τους Οθονούς. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που θα σας πούμε σε λίγο με τη Λιάνα την Κανέλη, η οποία είναι στην ώρα της, όπως πάντα στην ώρα της εδώ, στην τηλεόραση του Σκάι. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ναι, γιατί δεν το πήρες μέχρι την Πάφο? Α, έχεις λόγο που το λες, γιατί είχαμε τη νύχτα ιστορίες, εξελίξε. Εντάξει, έχει εκδοθεί ναυτέξ, πάνε να κάνουν ασκήσεις οι Τούρκοι στο Τριεθνές το λεγόμενο, εκεί που συναντιόνται οι τρεις ΑΟΣ. Ναι. Εντάξει, θα έχουμε ένταση. Όπως το λες είναι. Λοιπόν, ένταση γιορταστική. Ξέρεις ότι πρωί-πρωί γύρω στις 4. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όποιον έχει λίγο μυαλό να θυμηθεί. Ναι. Και μέσα στα τόσα βάσανα της καθημερινότητας, υποχρέωση δικιά μας είναι, δεν είναι δικιά του. Πρέπει να θυμηθεί πότε εξόκυλε η Γιαβούζα, κάπως έτσι τη λέγανε. Για πριν από τα Ήμια. Βλέπεις ένταση με την Τουρκία. Παραμονή, είναι η εποχή τέτοια. Παραμονή. Βλέπεις... Τώρα και κάποιος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ότι μεγάλες αμφισβητήσεις γίνονται το χειμώνα που ανεβαίνουν τα νερά και μειώνεται ο αριθμός των βραχονησίδων. Και μένουν οι ορατές, γιατί το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται οι βραχονησίδες στο Αιγαίο. Βλέπεις να. Αλλά αυτά δεν μας τα κουβεντιάζουν, ξέρεις, δεν μας τα κουβεντιάζουν. Σωστό. Κουβεντιάζουμε άλλα πράγματα. Βλέπεις η όλη ιστορία με την Τουρκία να εντείνεται, είναι κλιμακωμένη. Είναι κλιμακωμένη η ένταση, γιατί έχουμε ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, έχουμε ανακατατάξεις στην ιεράρχηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, έχουμε καινούργια συμβόλαια στους ενεργειακούς αγωγούς, έχουμε προωθήσεις συμφερόντων με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Παίζει πάρα πολύ το φυσικό αέριο, χρειαζόμαστε καινούργιες βάσεις αμερικάνικες σε καινούργια σημεία. Εσείς νομίζετε δηλαδή ότι θα φτιαχνόντουσαν οι βάσεις εδώ χωρίς κόστος? Θα υπάρχει κόστος. Το μεγαλύτερο κόστος το πληρώνουν οι περιοχές που στοχοποιούνται όταν μπαίνουν οι βάσεις. Σωστό. Οπότε φεύγουν μερικά από εκεί, έρχονται από εδώ. Καθίστε. Μην βιάζεστε. Έχουμε δρόμο. Μην βιάζεστε. Λοιπόν... Δεν μπορεί να προσεγγίζει κανένας με εμπορικές μόνο διαδικασίες. Αυτό που λέμε εθνικά συμφέροντα, γεωστρατηγικά συμφέροντα, σύνορα και πάει λέγοντας. Σωστό. Δεν είναι εύκολο. Μέρες που είναι σαν το λουκουμά και λοιπόν, τη δίπλα, ας πούμε. Μέσα σε μια δίπλα τα χωλάμε όλα. Έχεις άρθρο σήμερα. Έχεις άρθρο και νωρίς το πρωί που έρχονται όλες οι εφημερίδες. Απολογισμό δεν κάναμε πάντα οι δημοσιογράφοι παραμονές. Εδώ τώρα μιλάς πετσοκομμένες συντάξεις, εξαηλωμένες κοινωνικές παροχές, αόρατες προοπτικές μέλλοντος για τους νέους και καπάκι λες. Μία υποκρισία και ένας κινησμός αριστερής διαχείρισης. Μέσα σε 5 λέξεις τα λες όλα. Ναι, αλλά αυτό είναι τι τώρα, γίνεται λοιπόν. Ακούστε, όποιος λίγο παρατηρήσει τα πράγματα θα δει ότι είναι σε τέτοιο βαθμό οριστικοποιημένα και προνομοθετημένα. Ναι. Προνομοθετημένα. Είναι από τις σπάνιες φορές που προμονομοθετείται το μέλλον και προφορολογείται το μέλλον. Πώς να σου το εξηγήσω? Δηλαδή, ακούγε ο κόσμος, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και ξεχνάει τη λέξη παγώνουν οι συντάξεις 4 χρόνια. Μόλις παγώσουν οι συντάξεις, να εδώ είναι και οι καλεσμένοι σου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπω σε διαδικασία και κουβέντα. Μόλις πεις τη λέξη παγώνουν οι συντάξεις, ξέρεις ότι μετρώντας το πάγωμα, αποκλείεται να μην χαθεί από τις υπαρκτές συντάξεις που δεν θα κοπούνε. Μίνιμουμ με ένα 10%. Και μάλιστα είμαι πολύ επίοικη σε αυτό το πράγμα που σου λέω. Και 35% στους καινούριους και το ΕΚΑΣ. Άμα θα δεις τον προϋπολογισμό και δεις ότι έχει παραπανίσια ίσπραξη από φόρους 850 και δίνει ένα, στην πραγματικότητα δίνει κάτι 200 εκατομμύρια. Μην κοροδευόμαστε. Όπως το λες είναι. Και υπολογισμοί. Είναι υπολογισμοί τα ψίχουλα σαν χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη. Αν σε αυτό το πράγμα αρκεστεί ο κόσμος, δεν υπάρχει προοπτική, το καταλαβαίνετε. Είστε απόλυτα σαφείς. Δεν μπορεί να θριαμβολογήσει κάποιος γιατί μια κυβέρνηση που διατηνόταν, τώρα πια δεν διατείνεται, διατείνεται ότι είναι φίλη της Μέρκελ, φίλη του ΝΑΤΟ, φίλη αυτού, φίλη εκείνου, φίλη του άλλου. Εντάξει, έχει πάρα πολλούς φίλους αυτή η κυβέρνηση έξω από την Ελλάδα. Εντός Ελλάδος αποκτά ολοένα και λιγότερους φίλους. Ολοένα και λιγότερους φίλους, προσέξτε. Δεν πας στη φιλία. Τώρα χρησιμοποιώ κι εγώ σχήμα λόγου μέρες γιορταστικές που είναι να μην ανεβάσω τους τόνους. Δεν έχεις φιλίες. Έχεις εμπιστοσύνη. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να γίνει αξιόπιστος κάποιος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία κατέστρεψε και την αντίληψη περί νεότητας. Διότι αυτά που κάνει είναι πιο δεινοσαυρικά από αυτά που δεν θα φανταζόταν κάποιος πριν από 15 και 20 και 30 χρόνια. Ποια κάθε λέξη του συντάγματος πλάκα κάνουμε τώρα? ο Τσίπρας έχει αποδειχθεί σε έναν αγώνα να αυτοδιαψεύδεται καθημερινά με οποιονδήποτε τρόπο. Στην αρχή το έκανε με βάση τρίτα πρόσωπα. Μετά έκανε τις δεύτερες εκλογές και απειλάγει από τα βαρύδια του, διότι του παίρναν και κάτι από το φως, από το Βαρουφάκι μέχρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από το Λαφαζάνι μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Και μετά έφτιαξε μια ομάδα η οποία προσπάθησε να τον κρατήσει στο απειρόβλητο. Δεν κρατιέσαι στο απειρόβλητο. Και η συνέχεια ποια θα είναι? Όταν αγκαλιάζεσαι με τον Τραμπ και τον λες διαβολικά καλό. Όταν πηγαίνεις ταξιδάκια στο Τέξας. Όταν εκεί που έλεγες go Μέρκελ, έρχεσαι και της λες έλα τώρα εδώ πέρα, χανόμαστε να πιέσεις για να περάσει συμφωνία στα Σκόπια. Γι' αυτό δεν έρχεται. Άρα, και... Όταν γίνονται τα πράγματα ολοένα και διαφορετικά. Κοιτάξτε, αν δεν απαλλαγούμε από αυτή την πολιτική, τελειώνει η ιστορία. Εγώ κουράστηκα από κάτι πατριωτάρες, ναι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πατριωτισμός να εξυπηρετείς τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να είναι πατριωτισμός αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να το καταλάβει. Άρα πού πάμε το 19, Λιάνα? Είναι μια στρατηγική επιλογή, μια στρατηγική επιλογή η οποία βάζει τη χώρα στο στόχαστρο, τον κόσμο σε μεγενή και τις δουλειές. Δηλαδή, εσείς φαντάζεστε ότι θα έχουμε στρατιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα? Εσύ δηλαδή θέλω να μου πει κάποιος, εάν η φέτα Τυρνάβου. Ναι, θα χαμηλώσει. Ναι. Να με συγχωρέσει ο Τύρναβος, τον αγαπάω κιόλας. Λοιπόν, η φέτα Τυρνάβου θα κατέβει από πλευράς τιμής και θα πολλαπλασιαστεί από πλευράς ποσότητας και ποιότητας, επειδή θα έχουμε τα drones κάπου εκεί γύρω στην περιοχή των Αμερικανών να κοιτάνε το ανατολικό πεδίο. Τώρα. Δηλαδή το λέω σχηματικά για να μπορεί κάποιος να καταλάβει. Μου λένε γιατί αρκετοί. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για τα σχήματα, τότε ο Άι Βασίλης είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, μου λένε μερικοί. Έχει τη γενιάδα του Μάρξ και φοράει κόκκινα. Μου λένε, ρώτα τη Λιάνα, γιατί 2 μήνες προστασία της πρώτης κατοικίας είχες πει, και στο λέω έτσι. Γιατί πρέπει να ανατρέξω και στα βίντεο κάποια στιγμή. Είχες πει για 360 € σύνταξη στη μάνα και είναι 354 η εθνική. Έπεσε έξω 6 πριν ευρώ, από συγγνώμη. 6 χρόνια, πριν πόσα χρόνια το είπες? 6-7 χρόνια. Είχες πει λοιπόν ότι αν δοθεί μια παράταση θα δοθεί το πολύ μέχρι 25η Μαρτίου αποκριές. Δικαιώθηκες δίμηνη παράταση. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά δίμηνα έχουμε, Λιάνα. Τι ακριβώς σημαίνει? Παλιά οι εργοδότες, καινήν οι εργοδότες και εσαΐ οι εργοδότες, όταν θέλαν να αποφύγουν τις δεσμεύσεις απέναντι στους εργαζόμενους, τους παίρνανε με δίμηνες συμβάσεις. Κατάλαβα. Δοκιμαστικά. Λύνανε οι δίμηνες συμβάσεις, καινούργια φουρνιά των εργαζόμενων. Έτσι ήρθε σιγά σιγά και εξοικειώθηκε και το εργατικό δυναμικό και υποχώρησε και το κίνημα λόγω μέτρων, λόγω φτώχειας, λόγω κρίσης, που δεν είναι κρίση χρέους, αλλά υπερθυσσόρευσης κεφαλαίου. Ήρθαν και προσαρμοστήκαν στην ιδέα μια δουλίτσα, μια φρασιστώση. Και βλέπουν τα νούμερα της ανεργίας και στους άνεργους δεν καταγράφεται κάποιος ο οποίος κάνει 2 μεροκάματα το μήνα. Καταγράφεται, Χριστιανέ μου? Όχι, βέβαια. Όχι. Παίρνει επίδομα? Όχι. Λοιπόν, άμα μιλάς για 2-3 μεροκάματα, άμα έχεις δεχτεί τον υποκατώτατο. Και έρχονται τώρα η Αχτσιόγλου και σου λέει ότι θα καταργηθεί ο υποκατώτατος και γιατί δεν πανηγυρίζεται. Και έρχεται και ο κύριος Πολάκης της υγείας. Γιατί κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης βλάπτει πολλαπλώς την υγεία. Είναι χειρότερος από το κάπνισμα. Βλάπτει νοημοσύνη ο κύριος Πολάκης. Τη βλάπτει. Παίζει με την νοημοσύνη των πονεμένων. Είναι απίστευτο πράγμα. Άρα και την έχει δει ταυτόχρονα αρχισυντάκτης, σκηνοθέτης, τιτλάκιας των εφημερίδων. Βγαίνει και κάνει τη δήλωση τη φοβερή. Δεν λέτε τα καλά νέα. Δηλαδή έλεος. Αυτό είναι σαν να σου δίνουν με το ζόρι ψυχολογικά χάπι να ξεπεράσεις διπολική πολιτική ταραχή. Άρα στο θέμα της πρώτης κατοικίας... Και σηκαίνομαι τους ψυχιατρικούς όρους. Τους σηκαίνομαι. Αλλά δεν μπορεί να έχεις και κάποιον να σε λέει ότι είσαστε τρελοί, είσαστε αλήτες, είσαστε τούτο, εκείνο, τ' άλλο. Επειδή δεν λέτε τα ευχάριστα νέα. Τα ευχάριστα νέα πρέπει κάποιος να πανηγυρίσει. Και αυτό δεν το λένε οι προνομιούχοι, το λένε οι μη προνομιούχοι. Το λένε αυτοί που τους είπανε ότι θα πάρεις τις περικοπές, είναι υπερπατρίδος, υπερπίστεως, υπερτούτο, υπερκίνο, υπερτάλλο. Και ξαφνικά βλέπουν ότι τα χρωστούμενα πρέπει να τα πάρουν πίσω γιατί έτσι αποφάσισε το δικαστήριο. Και αυτό το δικαστήριο τρέχει με μια ταχύτητα φοβερή, φανταστική, τι να σου πω. Πρώτα εφαρμόζονται, γιατί το πρόβλημα στα δικαστήρια είναι να ακούσεις την ένωσή τους. Τα είπαν οι δικαστικοί προχθές. Όταν θέλεις 7, 8, 9, 10 χρόνια να βγάλεις μια απόφαση. Σωστό. Και να είναι και σωστή. Σωστό. Γεια σας, χαίρετε, ταρατατζούμ. Άρα, αυτή η δίμηνη παράταση του νόμου Κατσέλη για σένα είναι μια επικάλυψη. Θα καταλήξουμε όπως καταλήξαμε άπειρες φορές. Θα πληρώνουν οι άνθρωποι νίκη για το σπίτι της τέως ιδιοκτησίας τους. Σαφής. Σαφής. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι? Δεν υπάρχει μηχανισμός. Ναι. Ακούστε με. Στα κόκκινα δάνεια, ειδικά της πρώτης κατοικίας, έχουν κρυφτεί και 10, 20, 30, 50, 100 θέσεις και 1000 θέσεις και 2000. λαμόγια. Άνθρωποι οι οποίοι πήρανε δάνεια από τις τράπεζες, τα φάγανε και κάνανε τις πιταρώνες που λέμε και τα χίλια δυο. Με πρόσχημα αυτούς θα την πληρώσουνε, γιατί εκεί θα πάει. Δεν είναι η παράταση, πάει. Τα κόκκινα δάνεια θα αρχίσουν να χτυπάνε τη μικρή ιδιοκτησία, το πρώτο σπίτι με μικρότερα τετραγωνικά, με μικρότερες δυνατότητες, με μικρότερο εισόδημα. Έχουμε ούτως ή άλλως μπροστά μας, ξέρουμε που πάμε. Είναι από τις λίγες φορές που τη μορφή της Λεμιτόμου την ξέρουμε, δεν χρειάζεσαι ούτε μάγισσες ούτε χαρτορίχτες. Επειδή τα έχει προψηφίσει τα μέτρα, γι' αυτό που εμείς δεν τα έχουμε ψηφίσει. Έχουν όμως προψηφιστεί εκ των πραγμάτων. Το τι θα γίνει ακόμα και με τα δάνεια, ναι, ακόμα και με το αφορολόγητο, ακόμα και με τα επιδόματα. Δηλαδή, ποιος ασχολείται ότι είναι η τελευταία χρονιά του ΕΚΑΣ? Ελάχιστη. Εκτός από το Ρωμανιά, το Μπούρλο, τα παιδιά εδώ και τους κακούς, κατά Πολάκη που δεν ασχολούνται με τα ευχάριστα πράγματα. Τελειώνει το ΕΚΑΣ. 230 ευρώ το μήνα. Πρέπει να μου πει κάποιος ποιο είναι το ισοδύναμο του ΕΚΑΣ. Τίποτα, κανένα. Δεν υπάρχει ισοδύναμο του ΕΚΑΣ. 20 ευρώ σε πενταετία. Μα δεν υπάρχει ισοδύναμο του ΕΚΑΣ. Σωστό, σωστό. Εδώ πριν από λίγο με τον που μπήκαμε μέσα. Στο αντίστοιχο ποσό. Και έλεγε ο Ρωμανιάς ότι κόβουν τα δωρεάν διόδια σε αναπήρους. Έτσι, μπράβο. Τι συζητάμε τώρα? Δεν μου λέει, δεν είναι εξαϊλωμένα τα δικαιώματα. Είπες μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Ποιο είναι το ισοδύναμο του ΕΚΑΣ? Είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κοινωνικό, ανθρώπινο. Μα δεν μπορείς να πας με πολιτικά ισοδύναμα. Αυτά τα κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στον πόνους μάλους. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Στον πόνους μάλους. Δηλαδή, άμα μου πει κάποιος ότι πληρώνω, πώς το λένε, τη συνδρομή μου για να είμαι στην Ελλάδα, και πληρώνω συνδρομή για να πιστεύω αυτά που μου λέει η κυβέρνηση, χωρίς να διεκδικώ τίποτα, τότε η σχέση πια πάβει να είναι πολιτική εξουσίας. Λοιπόν, αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Τελείωσε. Λοιπόν, αν υπάρχει μία προοπτική, είναι ότι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Είσαι απόλυτα σαφής. Ερώτημα. Σήμερα εγκαινιάζουμε σταθμό, αλλά όχι το μετρό. Το μετρό θα εγκαινιαστεί μετά από 2 χρόνια. Πώς το βλέπεις αυτό? Όπως είχε συμβεί με το αεροδρόμιο των Κιθήρων. Δηλαδή, για βέβαια. Θυμάμαι 3-4 κυβερνήσεις να πηγαίνουν εκεί να κάνουν εγγένεια. Και πόσες φορές το έχεις ρωτήσει τηλεόραση? 3 φορές, 4. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αντίστοιχα πράγματα έχουν γίνει για την εντύπωση. Και γιατί αυτό? Για την εντύπωση. Κοιτάξτε να δείτε. Παίζουμε με την εικόνα. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Δηλαδή, αν παρακολουθήσεις τα tweet του Καμένου, όπως τα tweet του Τραμπ, όπως τα tweet κάποιου αλλουνού. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, μόλις πω όμως τη λέξη τα tweet του Καμένου, μου έρχεται στο μυαλό τα Καμένα, το μάτι, το κρύο, τα σπίτια, η καθυστέρηση, η γραφειοκρατία και η δήλωση ότι βιάζεστε και είσαστε επιπόλαιοι. Εγώ θέλω να μου πει κάποιος, αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 40 χρόνια στη ζωή του και βγαίνει στη σύνταξη, βιάζεται πάρα πολύ και είναι και κακό τρόπος, ή κάποιος που του κάει και το σπίτι και θέλει να το επιδιορθώσει, να μπει μέσα, να βάλει το κεφάλι του, τη μάνα του, τον πατέρα του, τα παιδιά του κτλ. Αν αυτοί βιάζονται, ποιος έχει χρόνο? Βαρέθηκα να ακούω κυβερνήσεις να ζητάνε χρόνο από τη ζωή των ανθρώπων και να μου πει κάποιος πόσο κοστίζει το τιμολόγιο. Δηλαδή να περιμένεις 4 χρόνια να βγει η σύνταξή σου. Πώς ζεις αυτά τα 4 χρόνια. Και ποιος πληρώνει αυτό το τιμολόγιο? Σωστό. Να μου πει κάποιος πώς θα ζητήσω, θα τολμήσω, δεν θα ντρέπομαι να ζητήσω προθεσμία και να λέω μη βιάζεσαι, cool baby, cool, όπως λέμε στις παρέες. Cool, θα πάει να φτιάξεις εσύ το σπίτι σου στο μάτι αμέσως. Γιατί να το φτιάξεις αμέσως? Σου έχει εξασφαλίσει τα πάντα. Ούτε επισκευή δεν γίνεται. Κάποιος που σου τα έχει εξασφαλίσει τα πάντα για να κυλάει απρόσκοπτα η ζωή σου μπορεί να σου το πει αυτό. Σωστό. Δηλαδή σημαίνει ότι έχεις αξιοπρεπή στέγη, αξιοπρεπή τροφή, έχει βρεθεί τρόπος να μετακινήσει, να πηγαίνεις στο λεωφορείο, να φοράς βρακί και να τρως ένα πιάτο φαγητό της προκοπής και να μην αντιμετωπίζεσαι σαν της φωτιάς πρόσφυγας. Δεν μπορώ να τα πω αυτά ήρεμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, για χαρά τα λες. Ξεκίνησα και είναι και εορταστική ατμόσφαιρα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, με την έννοια του ότι δεν μπορεί ο πόνος του άλλου να γίνεται κομμάτι μόνο επικοινωνιακής και καθόλου συγκινησιακής φόρτισης και μετά να υπάρχει δημόσιο παράπονο. Έλα, μωρέ, τόσα πολλά ψυχουλάκια σου έδωσα. Με αυτά δεν θα φτιάξεις και μια φέτα ψωμί? Δεν μπορώ. Με εξεγείρει αυτό το πράγμα. Εξεγείρομαι, πώς να σου το πω. Λιάνα, σε ευχαριστώ θερμά. Χρησιμοποίησα τον ελληνικό σήμερα. Τι να με ευχαριστήσεις που ήρθα εδώ για να θυμώσω? Όχι, δεν ήρθες για να... να θυμωμένη σε θέλουμε, να σου πω. Για να με θυμώσεις. Όχι, ακούστε να δείτε. Δεν ευχαριστείς κανέναν και δεν ευχαριστείς κανέναν. Σε ευχαριστούμε πάντα για τη δουλειά σου. Κάνω τη δουλειά μου, μισό λεπτό. Ανοίγεις δρόμους σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα. Να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται το μεγάλο κάδρο της ζωής του και το μέλλον του ως δική του υπόθεση. Δηλαδή πρέπει να την πάρει στα χέρια του. Σωστό. Διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις. Δεν μπορεί να ανέχεται κάποιος να είναι μονίμως ένα τμήμα νομίσματος της αγοράς ανεξαργύρωτο. Προσφορά και ζήτηση, προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπει αυτή η διαδικασία ως αγοραπολισία στην πολιτική. Σαφής. Να είναι με αυτούς που διεκδικούν, διότι δι' αντιπροσωπεύσεως δεν ζεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά. Και... Εγώ εύχομαι στον κόσμο καλή μαχητική, αγωνιστική, ορθόφρονη, με το κεφάλι πάνω, κοιτώντας τον ουρανό και όχι κοιτώντας τη γη που θα σε υποδεχτεί. Να υποδεχτούν τη χρονιά υγιής. Και το να υποδεχτούν τη χρονιά υγιής, ξέρεις τι σημαίνει? Να απαιτούν, αν αρρωστήσουν, να έχουν ό,τι απαιτείται. Αν το παιδί έχει πρόβλημα στο σχολείο, να έχει ό,τι απαιτείται. Και όχι να σταυροκοπιούνται απλώς, Παναγιά μου βοήθα να μην αρρωστήσω. Σωστό. Γιατί όλοι θα αρρωστήσουμε. Σωστό. Όλοι θα μπούμε στο νοσοκομείο. Σημασία έχει πώς θα μπούμε και πώς θα βγούμε. Να το πω λίγο πιο απλά. Χρόνια πολλά, Λιάνα. Χρόνια πολλά. Ό,τι και καλή χρονιά σε όλους. Να είσαι καλά.